Δύση λάμπρινε με την παρουσία της την δεξίωση των ενόπλων δυνάμεων που δόθηκε προς τιμήν του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου για την αλλαγή του χρόνου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Οι διοργανωτές της βραδιάς τίμησαν τη δημοφιλή τραγουδίστρια, η οποία συγκινημένη εξομολογήθηκε ενώπιον του κυρίου Στεφανόπουλου την ευχή της για την πατρίδα της, την Κύπρο. Τόσο χαρούμενη όσο ένα παιδί. Ένα παιδί που του χαρίζουν έτσι ένα παιχνίδι με ωραίο δώρο αυτές τις μέρες. Και επιτρέψτε μου να το αφιερώσω αυτό το παιχνίδι, αυτό το δώρο, αυτό το έργο, αυτή την αναγνώριση στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, την Κύπρο. Γιατί έτσι μου δίνεται η ευκαιρία να σας ευχηθώ μέσα στην καρδιά μου να αποκτήσει μια μέρα, επιτέλους, την ελευθερία που δικαιούται και της αξίζει. Με την αλλαγή του χρόνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε στους στρατευμένους σε όλη τη χώρα. Ευχήθηκε όλοι μας σε μια περίοδο ειρήνης και ευημερίας του τόπου. Με τη βοήθεια του ΟΤΕ η επικοινωνία έγινε με ένα φυλάκιο στον Εύρο, μια μηναρχία μάχη στην Λίμνο και την κανονιοφόρο ελευθερία στην